χτύπησε, έπεσε επάνω σε πεζούς. Σύμφωνα λοιπόν με ό,τι μεταδίδεται και σύμφωνα και με τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν και δίνουν αυτή την ώρα αξιωματούχοι της πόλης της Νέας Υόρκης, πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Ο δράστης έχει συλληφθεί, τον κινητοποίησε η αστυνομία, η οποία τον αστυνομικός που τον πυροβόλησε και είναι στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν άνδρα 29 ετών. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα σε αυτή τη φάση τα στοιχεία του, ενώ να πούμε ότι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης, σύμφωνα και αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο μεταδόθηκε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τον δείχνει, αφού το έχει κατέβει από το φορτηγάκι αυτό και κρατάει στα χέρια του δύο όπλα. Ο δράστης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες λοιπόν, φώνασε Αλλαχού Ακμπάρ, ο Θεός είναι μεγάλος στα αραβικά. Μετά από αυτή την σκηνή, αστυνομικός τον πυροβόλησε και όπως είπαμε τον κινητοποίησε, τον τραυμάτισε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε νοσοκομείο της πόλης της Νέας Υόρκης. Οι νεκροί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι 8. Υπάρχουν δεκάδες τραυματίες. Ο οδηγός του λευκού αυτού φορτηγού μπήκε σε ποδηλατόδρομο και χτύπησε και ποδηλάτες και πεζούς πριν σταματήσει το όχημά του, το οποίο χτύπησε ένα σχολικό λεωφορείο και μάλιστα υπάρχουν και δύο παιδιά τραυματίες. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες. Έχουμε τρομοκρατική επίθεση λοιπόν στην πόλη της Νέας Υόρκης, στο νότιο Μανχάταν, και υπάρχουν 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Όπου βέβαια να πούμε, Ρίτσα, ότι ήταν μια μέρα όπου πολλοί κόσμος βρίσκονταν στους δρόμους. Ήταν ώρα αιχμής, ήταν 3 η ώρα, τοπική ώρα το μεσημέρι, σε μια γειτονιά, σε μια συνοικία, στη συνοικία Τραϊμπέκα, στο νότιο Μανχάταν της πόλης της Νέας Υόρκης. Πολλά σχολεία εκεί γύρω. Σας έλεγα ότι το φορτηγό αυτό χτύπησε ουσιαστικά και ένα σχολικό λεωφορείο, το οποίο είχε παιδάκια και έχουν τραυματιστεί δύο παιδιά, και όλα αυτά την ημέρα που οι Αμερικανοί γιορτάζουν το Halloween. Οι αξιωματούχοι, οι κυβερνητικοί, κάλεσαν τον κόσμο να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, ωστόσο τους κάλεσαν να ζήσουν τη ζωή τους σαν κάτοικοι της Νέας Υόρκης και να μην φοβηθούν απέναντι σε αυτή την δειλή πράξη τρομοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί φυσικά για το περιστατικό εδώ και ώρα, ενώ πριν από λίγο έκανε την πρώτη δήλωση. Σύμφωνα με ό,τι μεταδίδεται, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αποκάλεσε πολύ άρρωστο, διαταραγμένο άτομο τον δράστη αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης στο νότιο Μανχάταν, που μέχρι στιγμής έχει στοιχήσει τη ζωή σε 8 ανθρώπους. Βλέπουμε και στους δέκτες μας, Ρίτσα, το ερασιτεχνικό βίντεο, το οποίο καταγράφει τις κινήσεις του 29χρονου, του οδηγού του φορτηγού, ο οποίος, και του δράστη αυτής της επίθεσης, ο οποίος παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες. Μέχρι στιγμής λοιπόν μας δίνει, Ρίτσα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και οι αξιωματούχοι καλούν τους κατοίκους της Νέας Υόρκης να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να είναι σε επαγρύπνηση, ωστόσο να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας μεταφέρεις, Ρίτσα, το ότι καλείται ο κόσμος να συνεχίσει τη ζωή του και να θεωρηθεί το συμβάν λήξαν. Ρίτσα, για οτιδήποτε νεότερο θα μας